η λογική αυτή που εμείς δεν την επιλέξαμε. Δεν επιλέξαμε να φύγουμε από το ευρώ. Αλλά σκέφτεται ένας πρωθυπουργός να βγει και να πει στον ελληνικό λαό, στα καλά καθούμενα, ξέρετε, σκεφτόμαστε να φύγουμε από το ευρώ, αντί να χρεοκοπήσουμε. Θα ήταν τέτοιο το σοκ. Πολιτικά πιστεύω δεν μπορούσε κανένας να το περάσει. Και πιστεύω ότι αυτό αποδείχθηκε και αλλεπάλληλα, ακόμα με τις μεγάλες θυσίες, και το 12 με τις εκλογές, ναι, και το 15, όπου και ο ίδιος ο Τσίπρας είπε δεν φεύγουμε από το ευρώ. Στέκομαι ιδιαίτερα κριτικά, διότι δεν είναι απλώς η εξαπάτηση, δεν ήταν δηλαδή ένα απλώς παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που σήμερα πληρώνει ο ελληνικός λαός και η ελληνική οικονομία, το πούμε έτσι, πολύ βαριά. Πληρώνει τα 86 πόσα είναι δις επιπλέον, πληρώνει που χάσαμε στις ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών τα 25 δις του ελληνικού λαού. Αυτά είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Χάσαμε άλλα 25 δις. Πληρώνει ότι είμαστε σε ένα μνημόνιο δεν ξέρω για πόσα χρόνια. Πληρώνει ότι χρειάστηκε να βάλουμε όλη τη δημόσια περιουσία προς ιδιωτικοποίηση, όταν αυτό το αποφύγαμε. Θα κάναμε ιδιωτικοποίησεις, αλλά τώρα πια αυτό έχει γίνει σε ακραία μορφή. Και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρας αναρρίχθηκαν στην εξουσία μέσα από την αντιμνημονιακή τους ρητορική. Ήταν εύκολο αυτό. Να χτυπήσουν τη θεραπεία και όχι το πρόβλημα. Τώρα όμως, τι έγινε? Ο Σαμαράς και ο κ. Τσίπρας, επειδή δεν είχαν πρόγραμμα πέρα από τις γενικότητες περί ζαπίων κτλ., όταν ανέλαβαν και εφάρμοσαν το μνημόνιο, γίνανε οι πιο μνημονιακοί. Μόνο μνημόνιο. Μόνο μνημόνιο. Αυτό έχει ο κ. Τσίπρας. Αυτό είναι το πρόβλημα του κ. Τσίπρα. Επειδή... Μόνο μνημόνιο. Επειδή και θα περίμενα από έναν πρώτη φορά αριστερά, αν και πρώτη φορά εγώ θεωρώ ήταν το Πασόκ, θα περίμενα να έχει μια ατζέντα μεταρρυθμιστική, την οποία δεν έχει. Αν το καταφέρει, μπράβο του. Αν αλλάξει ο κύριος Τσίπρας, μπράβο του. Να βοηθήσω κι εγώ, να χειροκροτήσω κι εγώ. Δεν το βλέπω μέχρι σήμερα. Βλέπω ότι προχωρά σε μια λογική. Άντε και εμείς τώρα ήρθαμε στην εξουσία, άντε και εμείς συνομή της εξουσίας, άντε και εμείς το πελατειακό, άντε και εμείς τα παιδιά μας, άντε και ως κομμουνιστικό πρώην ή ξέρω αριστερό δογματικό κόμμα, όπως ήταν η αντίληψη, να ελέγξουμε το κράτος, γιατί έτσι είναι η εξουσία μας. Είναι χρήσιμο ότι. Θα έλεγα, είναι απαραίτητο η Ελλάδα να πετύχει. Η Ελλάδα όμως, άρα το ότι υιοθέτησε και έκανε 180 μοίρες στροφή δεν ήταν αρνητικό. Αλλά η ζημιά που έγινε ήταν πολύ μεγάλη. Πρώτον. Δεύτερον, δεν αρκεί αυτό. Εγώ το έχω πει, το μνημόνιο θα μας βγάλει από την άμεση κρίση, δεν θα μας λύσει τα βαθύτερα προβλήματα. Θεωρώ ότι ουσιαστικά είναι μια αυτοανέρεση την οποία έχει κάνει ο ίδιος ο κύριος Φίλης με την δήλωσή του. Έχει αυτοί που ήσαν μπροστάριδες στις πιο ακραίες, τα πιο ακραία συνθήματα εναντίον των κυβερνήσεων, τώρα στυλιτεύουν και καταδικάζουν τις διαδηλώσεις. Δείχνει, αν θέλετε, μια αντίληψη της εξουσίας, ότι όταν δεν είμαι εγώ εξουσία όλοι οι άλλοι είναι κακοί, και όταν είμαι εγώ εξουσία μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, να αυθαιρετώ. Δεν είμαι ούτε υπέρ του κράτους, ούτε υπέρ της αγοράς. Δεν θεοποιώ το κράτος, γιατί έχω ζήσει και χούντα και ξέρω τι σημαίνει και κακό κράτος και ξέρω και τι σημαίνει και κακό κράτος στην Ελλάδα. Ιδιωτικοποίηση να υπάρχει σε πολλούς τομείς. Αρκεί να υπάρχει και ένας δημόσιος έλεγχος και οι όροι να είναι εκείνοι που θα φέρουν τεχνογνωσία, θα φέρουν δουλειές, δεν θα δώσουν την περιουσία. Είναι άλλο να δώσεις χρησικτησία και είναι άλλο να δώσεις περιουσία. Δεν είμαι εναντίον των συμμαχιών και κακώς υπήρχε η πρόβλεψη ότι οι συμμαχίες τιμωρούνται χωρίς μπόνους. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό ήταν παλιός. Εμείς είμαστε εναντίον αυτής της αντίληψης ότι αν θέλουν δύο κόμματα να συνεργαστούν και μάλιστα σε μια χώρα που θα έπρεπε σιγά σιγά να φύγουμε από την έννοια του ενός κόμματος που κυβερνά. Και νομίζω και αυτό είχε τα αρνητικά του, παρότι είχε μια σταθερότητα για ένα χρονικό διάστημα. Οι συμμαχίες πρέπει να γίνουν γύρω από ένα πρόγραμμα. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή με ρωτάτε για το ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι όπως πάει δεν έχουμε προοπτική μια συνεργασία. Αν αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ και φέρει ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, κάτι το οποίο εμείς προτείνουμε, βεβαίως να δούμε και την πιθανότητα μια συνεργασία. Αλλά με αυτό τον όρο, επειδή με παρεξηγήθηκα και χθες σε κάτι που είπα, δεν είναι ο στόχος μου να συνεργαστώ με τον Α ή Β. Ο στόχος μου είναι να προχωρήσω τη χώρα, να προχωρήσω. Μακάρι ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει. Μακάρι. Ξέρω ότι πάρα πολλοί ψηφοφόροι που ήταν στο ΠΑΣΟΚ έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μακάρι να μπορεί να παίξει ένα ρόλο. Μέχρι στιγμής αυτό που κάνει είναι σκληρά μνημόνιο, πολύ σκληρά μνημόνιο,
και τίποτα άλλο. Εγώ έζησα με τη Νέα Δημοκρατία, ζήσαμε, εγώ στήριξα τότε τον Σαμαρά για εθνικούς λόγους. Μιλώ για το Μητσοτάκη, μιλώ για το φιλελεύθερο πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει αποδειχθεί τι είναι ο κ. Μητσοτάκης ακόμα. Νέος άνθρωπος, μακάρι να πάει καλά κτλ. Εύχομαι στον κάθε έναν που ξεκινά κάτι καινούριο, μακάρι να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία. Δεν το βλέπω αυτή, δεν το βλέπω σήμερα. Και βλέπω και ο τρόπος που αντιπολιτεύεται είναι ο εύκολος. Είναι άντε να χτυπήσουμε ξανά ουσιαστικά με τη λογική της αντιπολίτευσης, παραιτηθείτε, κάντε κτλ. Δηλαδή το πρόβλημα είναι αν φύγει ο Τσίπρας να έρθει ο Μητσοτάκης για να κάνει τα ίδια, ή το πρόβλημα είναι να δούμε πώς επιτέλους αλλάζουμε αυτή τη χώρα και δημιουργούμε μια συνείδηση στον κόσμο. Ο Βενιζέλος χωράει σε αυτό που σχεδιάζεται? Κοίταξε, ο Βενιζέλος, εγώ έζησα με τον Βενιζέλος πολιτικά, είχαμε τις διαφορές μας, χτυπηθήκαμε εκλογικά μέσα στο κίνημα, μετά όμως τον έφερα κοντά μου, έκανα το άνοιγμα στην τότε εσωτερική, αν θέλετε, αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή δεν τίμησε αυτή την συνεργασία, και δεν ήταν αυτό μόνο, ήταν ότι τελικά έχουμε και ιδεολογικές διαφορές.